Κύριε Υπουργέ, πραγματικά είναι πρόκληση ότι επιλέγετε να αξιοποιήσετε μια τέτοια περίοδο για να επαναφέρετε προς συζήτηση μια απόφαση που αποτέλεσε πραγματικά αιτία πολέμου στα νησιά. Μην επικαλείστε τις προθεσμίες, γιατί το αίτημα που εκφράστηκε από σύσσωμη την κοινωνία των νησιών ήταν να πάρθουν πίσω οι απαράδεκτες επιτάξεις και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όχι βέβαια εν όψη των προθεσμιών να τις φέρνετε σήμερα προς επικύρωση, χωρίς να μπορεί αντίστοιχα να υπάρξει και η συζήτηση που πρέπει να υπάρξει για τα ζητήματα αυτά. Μην νομίζετε ότι η λαϊκή αντίδραση θα φημωθεί πίσω από τις μάσκες και τα μέτρα περιορισμού. Σας καλούμε για ακόμα μια φορά να πάρετε πίσω τις απαράδεκτες επιτάξεις και να μην επιχειρήσετε να προχωρήσετε στην κατασκευή των δομών σαν τον κλέφτη εν μέσω καραντίνας. Γιατί κουβαλάτε ήδη βαριά την ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργήσατε στα νησιά, για τις εκρηκτικές συνθήκες του εγκλουβισμού και πάει πολύ και από την εισηγήτρια της πλειοψηφίας να επικαλείστε την κατάσταση που δημιουργεί η επιμονή σας να διατηρείτε αυτό τον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων στα νησιά. Να επικαλείστε λοιπόν τις συνθήκες αυτές που εσείς οι ίδιοι με την πολιτική σας παρατείνετε ως δικαιολογία για να συνεχίσετε να δημιουργήσετε ακόμα πιο εκρηκτικές συνθήκες με χιλιάδες ανθρώπους κλεισμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κουβαλάτε βαριά την ευθύνη για το όργιο καταστολής των ΜΑΤ που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νησιά, αλλά και για την ανοχή που δείξατε στα φαινόμενα παρακρατικών ομάδων που παρίσταναν το Δερβένεγα στην περιοχή, σχεδόν υπό το βλέμμα της αστυνομίας. Ομάδες που με τη δράση τους ενισχύουν το σχεδιασμό σας να παρουσιαστεί ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αυτής κατάστασης η δημιουργία των κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Είναι βέβαια εξίσου απαράδεκτο και πιο επικίνδυνο το ότι κυβερνητικά στελέχη συνεχώς αναμοχλεύουν προτάσεις για ξερονήσια και ακατοίκητα νησιά και για τις βραχονησίδες που βρίσκονται απέναντι από τη Λέσβο και άλλα τέτοια που αν δεν ήταν επικίνδυνα, απάνθρωπα και βγαλμένα από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας θα τα χαρακτήριζε κανείς και φεδρά. Επικαλείστε μάλιστα την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού για να στηρίξετε την απόφαση των κλειστών κέντρων. Κύριε Υπουργέ, θα σας συμβούλευα στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλάτε για σκηνή, γιατί αν αυτός ήταν πράγματι ο λόγος, τότε δεν μπορώ να εξηγήσω την επιμονή σας ότι σε τέτοιες συνθήκες απαγόρευσης κάθε μορφή συνάθρησης, όπου ορθά αποκλείονται όλοι οι χώρες συγκέντρωσης κόσμου, δεν έχετε κάνει την οποιαδήποτε κίνηση απεγκλωβισμού των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που ζουν σε άθλιες συνθήκες στα κολαστήρια της Μόριας, της Βιάλ και της Σάμου και στα άλλα κέντρα υγειονομικές βόμβες. Και δεν είναι, όπως υπόθηκε συγκριτικά, πρόβλεψη τα ζητήματα της δημόσιας υγείας που επικρατούν στα hot spot, διότι προϋπήρχανε και σήμερα γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα σε συνθήκες πανδημίας. Είναι εγκληματική από μέρους σας κάθε καθυστέρηση που δείχνετε σε τέτοιες συνθήκες να κρατάτε τόσο κόσμο στιβαγμένος στα νησιά. Δεν παίρνετε ουσιαστικά μέτρα από απεγκλωβισμού και αντιμετώπισης του προβλήματος. Επομίζεστε με αυτές σας τις επιλογές τεράστιες ευθύνες, όχι μόνο απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο που δεν φταίει σε τίποτα βέβαια να βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά απέναντι και στους κατοίκους των νησιών, όταν ήδη σε κανονικές συνθήκες πριν την πανδημία, το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες όλου αυτού του πληθυσμού, που εφόσον παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα νησιά, θα παραμένουν βέβαια και όμοιες οι ανάγκες τους. Κρατάτε μια ορολογιακή βόμβα στα χέρια σας και παίζετε και με το χρόνο, αλλά και με τις αντοχές του λαού. Απέναντι σε αυτή σας την ολιγορία, καμιά ατομική ευθύνη και μέτρα αυτοπεριορισμού δεν μπορεί να δώσει λύση. Την ευθύνη τη διατηρείτε στο ακέραιο εσείς, τις βαριές όμως συνέπειες θα τις πληρώσει ο λαός και κάτι τέτοιο δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ανεχτούμε. Μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνουμε και εμείς από τις πληροφορίες που έχουμε ότι δεν υπάρχει ευτυχώς κανένα κρούσμα
κορονοϊού στα hot spot. Όμως καθημερινά όλος αυτός ο κόσμος έρχεται σε επαφή, πέρα από, δηλαδή και για τα, ενώ και για τα μέτρα που πήρατε περιορισμού της μετακίνησης των ανθρώπων αυτό, παραμένει όμως υπαρκτό το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τόσους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες ασύλου, το στρατιωτικό προσωπικό, οι οποίοι μάλιστα οι ίδιοι έχουν καταγγείλει στις ενώσεις τους ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες και μέτρα προφύλαξης και για τους ίδιους, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους και για κάποιον από τους εργαζόμενους που μετακινούνται και στην πόλη και εκτός του νησιού, να μεταφέρουν και ήδη κάποιο ιό, και αναλογίζεστε τι θα συμβεί αν ένα τέτοιο κρούσμα υπάρχει στους 25.000 και πλέον συγκεντρωμένους στη Μόρια. Οι ίδιες εξελίξεις λοιπόν είναι αυτές που επιβάλλουν όχι να επιταχύνετε τις διαδικασίες εγκλωβισμού, δηλαδή να δημιουργήσετε κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωση στα νησιά, αλλά να προχωρήσετε εδώ και τώρα σε οργανωμένο απεγκλωβισμό όλων των αιτούντων ασύλου από τα νησιά, να μεταφερθούν και να μοιραστούν σε ανθρώπινες ανοιχτές δομές φιλοξενίας, και που να μην ξεπερνάνε βέβαια όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε τις δυνατότητες και τη χωρητικότητά τους, και βέβαια με γρήγορες διαδικασίες να μεταφέρετε και να απαιτήσετε τη μετεγκατάστασή τους στις χώρες προορισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που στέκεται εμπόδιο στα αυτονόητα αυτά αιτήματα είναι η προσκόλλησή σας στην πολιτική εγκλωβισμού που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός του Δουβλίνου, που κανένας δεν λέει κουβέντα γι' αυτό, η απαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που εκ των πραγμάτων έχει καταστεί ανενεργή και είναι αυτή που επικαλείστε μέχρι σήμερα ως εμπόδιο για τον απογκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση ζητά την νεκρανάστασή της σήμερα, που με κάθε τρόπο έχει, την έχει μετατρέψει και η Τουρκία σε κουρελόχαρτο. Οι τελευταίες εξελίξεις με τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τον Εύρο επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την άμεση σχέση που έχει το υπεραλιστικό μακελιό με τις προσφυγικές ροές και το πόσο επικίνδυνη είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Είναι αυτή η πολιτική που ακολουθούν και ακολούθησαν πιστά οι ελληνικές κυβερνήσεις, που ευθύνεται από τη μια για τη διάλυση και τον ξεριζωμό των λαών και από την άλλη για τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων στα νησιά και στα σύνορα. Αυτή την πολιτική την εγγενίασε ή μάλλον πάτησε πάνω στις κατευθύνσεις του Δουβλίνου ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 για να φέρει την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά σήμερα τη συνεχίζετε απαρέγκλητα εσείς. Αυτή είναι η πολιτική που δημιούργησε τον εγκλωβισμό πάνω από 100.000 ανθρώπων παρά τη θέλησή τους στην Ελλάδα, δίνοντας ουσιαστικά και στον Ερντογάν τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις ουρές των προσφύγων και μεταναστών για να προωθεί τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της άρχουσας τάξης. Σας καλούμε λοιπόν, αντί να επιδεικνύετε την πυγμή σας απέναντι τόσο σε αυτούς τους εξαθλειωμένους ανθρώπους, αλλά και στους νησιώτες, να δείξετε την αποφασιστικότητά σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αυτούς που θεωρούν δίκαιη την εισβολή της Τουρκίας στο Ιντίμ, που δίνουν άλοθη στον Ερντογάν για να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και μετανάστες, και για τις επιδιώξεις, βέβαια, για τις διάφορες γεωπολιτικές επιδιώξεις. Ευχαριστούμε κύριε Μπακομινάκα. Μία κουβέντα και θα ολοκληρώσω. Θεωρούμε ότι τα όποια αναγκαία μέτρα φύλαξη που παίρνει η κυβέρνηση για την φύλαξη των συνόρων δεν μπορούν να μετατραπούν σε όχημα για να χτυπηθούν τα δικαιώματα των προσφύγων. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι και η αναστολή του δικαιώματος του ασύλου για ένα μήνα είναι καταδικαστέα. Καταπατά το ίδιο το διεθνές δίκαιο που δεν μπορεί να το επικαλείστε à la carte, αλλά είναι και αναποτελεσματική, αφού το μόνο που θα πετύχει είναι να γεμίσει τη χώρα με φυλακισμένους ανθρώπους και βέβαια να αυξάνει συνεχώς τον κατάλογο θυμάτων που θα ψάχνουν πιο επικίνδυνους δρόμους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση που δημιουργεί η πολιτική των συμμάχων της. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, θα καταψηφίσουμε εννοείται και τις δύο πράξεις περιεχομένου. Το θεωρούμε το μέτρο αυτό και απάνθρωπο και αδιέξοδο και πρέπει να αποσυρθεί, όχι βέβαια, και βέβαια δεν πρέπει να υπάρξει καμιά σκέψη για παράτασή τους. Εμείς επαναφέρουμε την πρόταση που έχουμε κάνει, ότι σε αυτές τις συνθήκες που χιλιάδες εγκλωβισμένοι βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας και στα ελληνικά σύνορα
και στην, στα σύνορα με τη Συρία και θα συνεχώς θα αυξάνονται. Θα πρέπει η μόνη πρόταση που δίνει πραγματικά και με αυτό παρακαλώ ολοκληρώστε στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανωθεί η εξέταση των αιτημάτων ασύλου στα σύνορα της Τουρκίας, σε τουρκικό έδαφος και από εκεί με ασφάλεια να μεταφέρονται οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει και το 2015, την επαναφέρουμε. Σας ευχαριστούμε.